και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΤΕΡ. Ανακοινώθηκαν τα νέα κρούσματα κορονοϊού από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Στις 14 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν τελικά τα σχολεία, τι ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Αυτοψία του Μάκη Παπαδόπουλου σε σχολεία του Δήμου Καβάλας. Έλεγχη στην λαϊκή αγορά των Σερών για την χρήση μάσκας. Καθημερινός Γολγοθάς, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων. Τι προβλέπετε για τα ογκώδη αντικείμενα, τι δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κυριάκος Σταυρίδης.